Και όχι να απλώσει πολύ περισσότερο σε 3 χρόνια. Νομίζω ότι για την επόμενη σειρά του Γεωργίου έχεις κλείσει ήδη. Όχι. Όχι. Αυτό δεν ξέρω πώς έχει προκύψει. Έτσι κάπου διάβασα, συγγνώμη. Διάβασα ότι ήσουν από τα πρώτα ονόματα που για την επόμενη σειρά του θα ήθελε πολύ να είσαι. Δεν ξέρω αν το ήθελε. Μου είχε πει και ο ίδιος ότι θα το ήθελε, αλλά δεν έχει γίνει καμία τέτοια κουβέντα. Και πώς το αντιλήφθηκα. Μου στείλε μια κοπέλα μήνυμα συγχαρητήρια που θα είσαι στην καινούργια δουλειά αυτής της ομάδας. Και λέω, τι εννοούνε. Και ψάχνω μετά στο Google και όντως έχει δημοσιευτεί. Αλλά ναι, δεν ισχύει αυτό. Και εγώ το διάβασα στα χαρτιά. Αλλά κάνεις και μου το ρωτάς, γιατί ήθελα κάπως να το πω αυτό. Όχι, από διακριτικότητα φαντάζομαι εσύ, για να μην νομίζω ότι ο άνθρωπος μην παρεξηγήσει κάτι εννοείς. Όχι, το έχω μιλήσει και με τον Αντρέα πώς έχει προκύψει αυτό, αλλά κάπως υπόθηκε έτσι. Μπορεί να δουλέψουμε. Αν μου προτείνει, πολύ πιθανό να δουλέψουμε. Δεν το συζητώ και έχουμε πολύ ωραία συνεργασία. Αλλά δεν έχουμε συμφωνήσει κάτι. Θα το ήθελες πολύ. Ναι, ναι, φυσικά πάντα. Στη συνέντευξη αυτή παράλληλα, συζήτησαν για τον Αγγελόπουλο και πώς ήταν όταν ανακοίνωσε στην ομάδα σας ότι ξέρετε, παιδιά, θα έρθει ο Ντάνος. Ναι. Okay. Και θα είναι μαζί σας. Και είπε ότι όντως κάποιοι, και φυσιολογικά κατά τη γνώμη μου, είχαν κάποιες αντιρρήσεις, κάποιες ενστάσεις. Ναι. Δεν τους πολύ άρεσε τέλος πάντων ή είχαν 2-3 προβληματισμούς. Ναι. Εσύ πώς το πήρες? Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι πιστεύαμε πολύ τον Αντρέα και το ένστικτό του. Και ήξερα και μου το έχει πει βέβαια ότι και θα τον δουλέψει και δεν θα του ζητηθούν να παίξει εξαιρετικά δύσκολα πράγματα. Παρόλο που στην πορεία έχει γίνει αυτό. Ζητήθηκε, πιστεύεις? Ναι, νομίζω ότι έχει κάνει κάποιες δύσκολες σκηνές ο Γιώργος. Τις ερωτικές? Όχι, οι ερωτικές είναι εύκολες, νομίζω. Δεν είναι δύσκολες, εννοώ υποκριτικά. Είχε κάποιες στιγμές και τώρα ένα διάστημα που παίζει με την Κατερίνα και κάνουν αυτά που κάνουν σαν ρόλοι. Δεν είναι πολύ εύκολα. Αλλά το ξεκίνησε πολύ μαλακά. Για μένα έχει κάνει πολύ αξιοπρεπή προσπάθεια. Άρα εσύ λες ότι είχα εμπιστοσύνη πάρα πολύ στον Ανδρέα Γεωργίου για το πώς θα το χειριστεί και στη Βάνα που γράφει. Και στη Βάνα. Και από την άλλη, τι κριτική θα έκανες, αν θα μπορούσε να κάνεις μια κριτική? Ότι τα έχει πάει πολύ είναι καλά. Αξιοπρεπέστατος. Είναι αξιοπρεπέστατος. Ναι. Το ότι δεν έχει ακολουθήσει μια σχολή, ότι δεν έχει τελειώσει μια σχολή, δεν σημαίνει κάτι? Σημαίνει, αλλά ξέρετε, δεν συστήνεται. Αυτό έχω καταλάβει και από τον ίδιο δηλαδή. Δεν συστήνεται ως ηθοποιός αυτή τη σειρά. Όχι. Και αυτό είναι προς τιμή του. Αν ερχόταν ο Γιώργος ή οποιοδήποτε Γιώργος και θα συστηνόταν σαν ηθοποιός και μάλιστα μεγάλων επιδόσεων, αυτό θα ήταν λίγο προκλητικό. Είναι πολύ σεμνός, απέναντί μας τουλάχιστον. Επομένως, δεν με ενοχλεί αυτό καθόλου. Μ' αρέσει που είναι ο Γιώργος στη δουλειά μας και σέβεται πάρα πολύ αυτό που κάνει. Τι εννοεί σέβεται? Σέβεται τη δουλειά, σέβεται τους συναδέλφους που είμαστε όλοι πολλά περισσότερα χρόνια. Ακούει, ρωτάει. Είναι συνεπής, φαντάζομαι. Απολύτως.